σημείο αυτό θα συνδεθούμε με Βρυξέλλες, θα πάμε μέσω Skype να μιλήσουμε με την καλή συνάδελφο, την Αναστασία Ουζούνη, η οποία είναι ήδη μαζί μας, έστω μέσω της εικόνας, μέσω του ήχου, δεν έχουμε τη φυσική παρουσία φυσικά. Αλλά με μεγάλη χαρά, Αναστασία, να σε καλωσορίσουμε στην τηλεφημερίδα μας και θέλουμε να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα. Καταρχάς, είσαι καλά εσύ, η οικογένειά σου? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά εδώ, στις Βρυξέλλες κι εμείς και... Ευελπιστώ και όσο μιλάω και με και οι περισσότεροι Έλληνες. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί που έχουν νοσήσει, αλλά είναι λίγοι αυτοί που έχουν μπει στα νοσοκομεία και κάποιοι άνθρωποι που έχω μάθει μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή λόγω κορονοϊού, αλλά είχαν και άλλες παθήσεις. Μιλάτε μεταξύ σας οι Έλληνες εκεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο γενικότερα, μέσω τηλεφώνου? Ναι, βέβαια, μιλάμε μεταξύ μας. Έχουμε κάνει και ένα κλειστό γκρουπάκι στο Facebook, οπότε μπορούμε και μιλάμε μεταξύ μας αν χρειάζεται βοήθεια ο ένας ο άλλος. Είμαστε και εδώ σε lockdown, όπως είναι και στα περισσότερα κράτη όλος ο κόσμος. Από τις 24 Οκτωβρίου είμαστε εμείς εδώ και είναι τα πάντα κλειστά και τα σχολεία. Είναι ανοιχτά μόνο σούπερ μάρκετ και μαγαζιά με είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι κλειστές και οι εκκλησίες εδώ, η ελληνική εκκλησία είναι κλειστή. Παραθεριστικά θέρετρα, ζωολογικοί κήποι έχουν κλείσει, κομμωτήρια, γυμναστήρια είναι κλειστά. Έχουν ακυρωθεί όλες οι χριστουγεννιάτικες αγορές εδώ στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία. Φανταστείτε ότι και στη Γερμανία δεν έγινε ούτε καν η γιορτή της μπύρας που κάνουν οι συνηθισμένοι το Oktoberfest. Τώρα πρέπει να σας πω ότι πριν από πότε χθες οι Ολλανδικές αρχές έκαναν έκκληση στους Βέλγους να αποφύγουν τις βόλτες και τα ψώνια στην Ολλανδία σε μια προσπάθεια να κρατήσουν χαμηλό το ποσοστό της μόλυνσης έως τα μέσα Δεκεμβρίου, γι' αυτό και εντείνονται οι έλεγχοι στα σύνορα έτσι ώστε να αποτρέπουν αλλά όχι να απαγορεύουν τις μετακινήσεις των πολιτών. Mm-hmm. Και εδώ τα νοσοκομεία όπως και στην Ελλάδα έχουν πληρότητα, οπότε όπως καταλαβαίνεις αναγκαστικά σε περίπτωση που νοσήσουμε θα πρέπει να μεταφερθούμε αν όμοι γέννητο χρειαστούμε νοσοκομείο σε γειτονικά κράτη, δηλαδή στην Ολλανδία ή στη Γερμανία. Mm-hmm. Την κατάσταση όπως και σε άλλα κράτη και η τηλεργασία είναι υποχρεωτική εδώ, όπου είναι εφικτό βέβαια. Το Ευρωκοινοβούλιο και σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα όλες οι εργασίες γίνονται διαδικτυακά. Επίσκεψη στο σπίτι δεν μπορούμε ούτε εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας ουσιαστικά να βρεθούμε, γιατί η επίσκεψη στο σπίτι επιτρέπεται μόνο ένα άτομο, σε δημόσιους χώρους επιτρέπονται μόνο να συγκεντρώνονται μέχρι 4 άτομα. Βέβαια δεν ευνοεί και πολύ ο καιρός εδώ για να συναντηθούμε έξω. Έχετε κρύο και βρέχει κιόλας, έτσι? Έχουμε κρύο, έχει κάποιες μέρες τώρα, είχε σήμερα το πρωί για παράδειγμα είχαμε λίγο ήλιο, βγαίνει λίγο ο ήλιος το πρωί, αλλά ως επιτοπλίστων έχουμε βροχή και έχει πέσει και αρκετά η θερμοκρασία, πλέον έχουμε περάσει και σε μονοψήφια νούμερα. Επικοινωνείς με συγγενείς εδώ πίσω στην πατρίδα? Μιλάτε, λέτε, ανταλλάσσετε? Επικοινωνούμε με συγγενείς, όλοι είναι αγχωμένοι. Mm. Βέβαια όταν ακούγανε, ξέρεις, εδώ και πριν από λίγες μέρες είχαμε φτάσει και τις 20.000, τα 20.000 κρούσματα καθημερινά. Βέβαια με έναν μαγικό τρόπο μειώθηκαν τα κρούσματα, γιατί μειώθηκαν και τα τεστ. Δηλαδή γίνονται τεστ μόνο σε όσους έχουν πολύ έντονα συμπτώματα. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ξαφνικά μειώθηκαν τα νούμερα των κρουσμάτων από τις 20.000 στις 6.000. Βέβαια, οι συγγενείς μας όλοι αγωνιούν. Το χειρότερο είναι για εμάς εδώ τους Έλληνες, που τέτοια εποχή συνήθως βγάζαμε εισιτήρια για να έρθουμε τις γιορτές στην Ελλάδα, Χριστούγεννα, Πάσχα. Προγραμματίζαμε λίγο έτσι, τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι η πρώτη χρονιά που όλοι οι Έλληνες δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε ούτε τα Χριστούγεννα, δεν ξέρουμε για το Πάσχα ακόμη πώς θα κυλήσει και ποια θα είναι η εξέλιξη με τον ιό.
Το θέμα μας είναι αυτό το μεγάλο, ότι δεν μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα και είναι και κάτι που μας στεναχωρεί, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν μπορούμε να έρθουμε να δούμε και τους δικούς μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εδώ, οι οποίοι έμειναν εδώ το καλοκαίρι, δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν, γιατί θεωρούσαν επικίνδυνο και για τους συγγενείς τους και δεν υπήρχε και κάποιος χώρος απομόνωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να απομονωθούν για 14 ημέρες και μετά να βρεθούν με τους συγγενείς τους. Εμείς ευτυχώς ήμασταν από τους τυχερούς, μπορέσαμε και ήρθαμε, κάναμε και το τεστ, ήταν αρνητικό. Τι να πω, ελπίζω, μιλάμε όλοι οι Έλληνες εδώ μεταξύ μας, αν αρρωστήσει κάποιος, οι υπόλοιποι βοηθάμε, να πάμε να τους ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ, να τους αφήσουμε τα πράγματα στο ασανσέρι έξω από την πόρτα. Ξέρεις, εδώ είμαστε μια οικογένεια αναγκαστικά, αφού δεν υπάρχουν μέλη της οικογένειάς μας. Είναι και πολύ κλειστή η κοινωνία και είμαστε σαν μια οικογένεια. Ο ένας με τον άλλον πρέπει να βοηθήσουμε. Το έχουν αυτό οι Βέλγοι, θα βοηθήσουν τον διπλανό τους, έχουν την ανιδιοτέλεια μέσα από την προσφορά. Ναι, βέβαια, ναι. Όχι. Με τους Βέλγους δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα και τους αγαπάνε τους Έλληνες. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τους Βέλγους. Και εδώ και εμάς οι Βέλγοι γείτονες πάντα μας ρωτάνε αν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, αν είμαστε καλά. Σε κάποιους ηλικιωμένους και εμείς και άλλοι γείτονες εδώ πηγαίνουμε και όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ τους λέμε ότι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε και εμείς τους ψωνίζουμε για να τους βοηθήσουμε να μην βγαίνουν έξω. Τα σχολεία θα ανοίξουν εδώ τη Δευτέρα, θα πηγαίνουν μέρα παραμέρα οι μαθητές. Η εντολή είναι να βρίσκεται στο σχολείο το 50% των μαθητών, ενώ οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά. Χθες ανακοινώθηκαν σήμερα 5.002 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα, ενώ από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα το σύνολο των κρούσματων είναι 520.393 άνθρωποι που έχουν νοσήσει. Σε ένα πληθυσμό. Είναι πληθυσμιακά, είμαστε στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα. Εδώ, όσο για τους νεκρούς εδώ στο Βέλγιο, αυτή την εβδομάδα ξεπεράσαμε τους 13.000 από την αρχή της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά της εξάπλωσης πανδημίας εδώ του ιού. Γενικά διατηρείται ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Υπάρχει αισιοδοξία, πώς το βλέπεις, στην κοινωνία εκεί, γενικότερα, με τις επαφές που έχεις? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσέχει ο κόσμος, εδώ δεν ευνοεί και ο καιρός. Δηλαδή στα επίπεδα που είμαστε εμείς τώρα είναι τα επίπεδα που ακολουθεί η Ελλάδα επειδή πέφτει η θερμοκρασία. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με το εμβόλιο σιγά σιγά βέβαια θα έχει μία διάρκεια αυτό και του χρόνου θα υπάρχει ο κορονοϊός, έχει έρθει και ήρθε και για να μείνει. Απλά γιατί αν έχεις δει και οι δόσεις του εμβολίου θα πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος και τις 2 χρονιές, από ό,τι είπαν οι ειδικοί, κάνω εγώ τον ειδικό. Οπότε είναι σε 2 δόσεις, θα γίνει την πρώτη χρονιά σε 2 δόσεις και μετά την επόμενη χρονιά πάλι σε 2 δόσεις. Στη Γερμανία μάλιστα έχουν πει ότι θα γίνει υποχρεωτικό. Τώρα όλα βέβαια είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το εμβόλιο μπορώ να το κάνω εγώ που είμαι αλλεργική ή αν μπορεί να το κάνει και τι παρενέργειες θα έχει. Λογικά θα εμβολιαστεί το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ίσως να έχει εξελιχθεί και στην πορεία να το κάνουμε όλοι και αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που μιλήσαμε, που σε είδαμε. Να προσέχετε όλοι. Όλοι και εσείς, το ίδιο. Ήταν